Πριν από δύο χρόνια, στις αντίστοιχες αντιρατσιστικές γιορτές, αυτό που συζητούσαμε σχέση με το προσφυγικό ήταν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν να πέσει ο φράχτης του Εύρου, για να μην πνίγονται οι άνθρωποι στο Αιγαίο, και το δεύτερο ήταν πώς θα οργανώσουμε την πρακτική αλληλεγγύη με τους ανθρώπους όταν περνούσαν μέσα από την Ελλάδα. Ήταν βρεγμένοι, παγωμένοι, μυστικοί. Αυτό ήταν που κάναμε τότε. Και πρέπει να πω ότι ως προς το πρώτο να πέσει ο φράχτης του Εύρου, προφανώς δεν το καταφέραμε. Αλλά με ενδιαφέρει απλώς να συζητήσω, να υπενθυμίσω τι λεγόταν από την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό το αίτημα. Το πρώτο που λεγόταν ήταν υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, το εξετάζουμε πάντως μήπως και πέσει. Ο Μουζάλης και ο Τόσκας. Αυτό λέγαμε στην αρχή. Το επόμενο, όταν λέγαμε κανένα τεχνικό πρόβλημα, γιατί το να πέσει ο φράχτης στο Εύρο δεν σημαίνει να πέσει ο φράχτης, σημαίνει να ανοίξουν οι δύο είσοδοι, δηλαδή η γέφυρα. Και να μπορούν να προσθέσουν εκεί πέρα οι άνθρωποι να κάνουν την αίτηση ασύλου. Τότε το επόμενο που υπόθηκε ήταν από τον Πρωθυπουργό, σαν να μην καταλάβαινε, είπε ότι υπάρχουν ναρκοπαίδια και θα πρέπει πρώτα αυτά γιατί εντός κινδυνεύουν οι άνθρωποι και μετά μία σειρά τέτοια πράγματα. Εκεί λοιπόν διαπιστώναμε δύο πράγματα. Διαπιστώναμε ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως, όχι προετοιμασία, βούληση να μπορέσουν οι άνθρωποι όσο καιρό θα βρίσκονται στην Ελλάδα. Περνούσαν τότε από την δομένη. Να επιβιώσουν. Καμία βούληση. Υπενθυμίζω κάτι κάποιοι από εσάς που έχουν ακούσει πολλές φορές από μένα, αυτό που έλεγα από πέρσι κιόλας. Το Δεκέμβριο του 2015 βγήκε η εκπρόσωπος τύπου τότε της κυβέρνησης και είπε φροντίσαμε ώστε να έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Και είπε και τον αριθμό μετά. Είπε ο στρατός διέθεσε 515.000 μερίδες φαγητό. Αυτό. Θεώρησε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο τράφηκαν οι άνθρωποι. Μόνο που οι επίσημοι αριθμοί λένε της κυβέρνησης ότι πέρασαν από την Ελλάδα 857.000 άνθρωποι και έμειναν κατά μέσο όρο 15 μέρες. Αν λοιπόν πει κανείς λοιπόν πες 1.000.000 και το κάνουμε 14 ημέρες αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι κανονικά υπήρχαν γύρω στα 45 εκατομμύρια μερίδες φαγητό για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Από πού ήρθαν εκείνες? Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δώσαν σάντουιτς περίπου το 1-3% από αυτές. Και 515.000 στρατός μένουν γύρω στα 42 εκατομμύρια. Που δώσανε οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι αλληλέγγυοι για τους οποίους ο κ. Μουζάλας έλεγε είναι επικίνδυνοι για ποιοι αλληλέγγυοι κτλ. Απλός λογαριασμός. Τα καταφέραμε σε αυτό το πράγμα. Εμείς τα καταφέραμε. Με μια κυβέρνηση η οποία ήταν πρώτον, μας εξηγούσε γιατί δεν μπορεί οι άνθρωποι να μην πνίγονται αν θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληρώσουν ένα φόρο αίματος για να φτάσουν εδώ πέρα. Μιλάνε επίσημα για 875 άτομα περίπου που πνίγηκαν, τα περισσότερα μωράκια, μικρά παιδιά και οι μητέρες τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός, γιατί δεν καταγράφονται στη στατιστική ως πνιγμένοι, ως άνθρωποι που πέθανε, αυτοί που είναι ακόμη αγνοούμενοι. Γιατί για να γίνει μετατραπεί ένας αγνοούμενος σε επίσημα νεκρό, πρέπει να πάει συγγενείς του στην αντίστοιχη υπηρεσία, στο αντίστοιχο δικαστήριο για να δηλώσουν ότι είναι αγνοούμενος και υποθέτουν ότι είναι νεκρός. Αλλά μιλούσανε για το ότι το εξετάζουμε περίπου. Και μετά κατηγορούσαν όλους εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι φρόντισαν ώστε να υπάρχει αυτό πράγματι ένα θαύμα. Να έχει 1.000.000 ανθρώπους να περνούν και παρόλα αυτά κανείς στο τέλος να μην πεθαίνει από πείνα. Αυτό καταφέραμε το 2015. Το 2016, στις αντίστοιχες πάλι αντιρατσιστικές γιορτές, ήταν το θέμα μας, κυρίως το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Το ότι οι περισσότεροι μας θεωρούσαμε ότι το σύνθημα εδώ θα μείνουν και εμείς θα φροντίσουμε να τους σωματωθούν, ότι ήταν το σύνθημά μας. Μονάχα μην ξεχάσουμε και να μην ξεχνούμε ποτέ
ότι το σύνθημα όλων των οργανώσεων που ασχολούνται με πρόσφυγες είναι να έχουν οι πρόσφυγες το δικαίωμα να πάνε εκεί πέρα που εκείνοι θεωρούν ότι θα έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, δηλαδή και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό καμιά φορά στην πράξη οδηγούμαστε να το ξεχνούμε. Όταν θεωρούμε ότι όλοι όσοι είναι εδώ πέρα, αυτό που μας ενδιαφέρει να φροντίσουμε όσοι είναι να σωματωθούν. Και γι' αυτό τον λόγο δεν προσέξαμε τι ακριβώς συνέβαινε, πολλοί και πολλές από εμάς και πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή, τι συνέβαινε με τις πολλές χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες με μικρά παιδιά, που είχαν το δικαίωμα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που μπήκαν στην Ελλάδα, να φύγουν σε άλλες χώρες και να ενωθούν με τις οικογένειές τους. Περίπου 15.000 άτομα, έλεγα εγώ, και εκείνος είναι περίπου ο αριθμός, φάνηκε τελικά, κάποιοι λέγανε 25.000, από τις 60.000 που βρισκόταν στην Ελλάδα όταν κλείσαν τα σύνορα στην Ιδωμένη, είχαν το δικαίωμα πολύ γρήγορα, σε 2-3 μήνες, να φύγουν από την Ελλάδα. Και αυτή η κατηγορία είναι η κατηγορία των ανθρώπων που, όταν ήρθαν στην Ελλάδα, εφόσον κάνουν αίτηση ασύλου, τότε η αίτησή τους ασύλου δεν πρόκειται να εξεταστεί εδώ πέρα, αλλά μεταφέρεται αυτομάτως στη χώρα όπου ένα άλλο μέρος της οικογένειάς τους είχε κάνει κιόλας αίτηση ασύλου, πιο μπροστά είχε πάρει άσυλο. Μπερδευτήκαμε. Ξανά. Βλέπαμε συνέχεια γυναίκες με μικρά παιδιά, όπως βλέπουμε το τελευταίο καιρό στην Κρήτη, που τις στείλανε στην Κόρη. Οι περισσότερες από αυτές είχαν κιόλας, το κάνουν πάντα γυναίκες από την άλλη, άντρες πήγαν και το αντίθετο βέβαια, γυναίκες εκεί πέρα και άντρες από την άλλη μεριά. Είχαν κιόλας ανθρώπους σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως στη Γερμανία. Εκεί πέρα οι σύζυγοι είχαν κάνει κιόλας αίτηση ασύλου. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν πάρει κιόλας άσυλο. Αυτές όταν μπαίναν στην Ελλάδα, αν τις δίνανε μέσα στο δικαίωμα την ίδια μέρα, όχι να περιμένουν να προκαταγραφούν κάποια στιγμή κτλ., να κάνουν την αίτηση ασύλου, η αίτηση ασύλου αυτή δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Μπαίνει κανονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα Dublinet, μεταφέρεται στην άλλη χώρα και η άλλη χώρα είναι υποχρεωμένη το αργότερο μέσα σε δύο μήνες, να απαντήσει αν πράγματι είναι εκεί πέρα ο συγγενής. Και αν είναι ο συγγενής, απαντάει ότι δεν δεχόμαστε να έρθουν. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι σε δύο μήνες το αργότερο ότι έχουμε κιόλας την απάντηση, δεν είναι εδώ πέρα. Και μετά, αυτό που προβλέπει το Δουβλίνο 3 είναι ότι το ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει να φύγουν για την άλλη χώρα. Το αργότερο όμως σε 6 μήνες, γιατί αν δεν φύγουν σε 6 μήνες θα πρέπει να παραμένουν εδώ για πάντα. Αυτό λέει το Δουβλίνο 3. Τι έκανε η Ελλάδα με όλες αυτές τις οικογένειες? Είπε ότι θα κάνετε προκαταγραφή κι εσείς, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Και μετά την προκαταγραφή θα σας πούμε πότε θα έρθετε να κάνετε αίτηση ασύλου. Ενώ όμως για όλους τους υπόλοιπους έλεγε ότι έχει τη δυνατότητα με το Skype κάθε μέρα να κάνετε προκαταγραφή, είπε ότι για εσάς όμως ισχύει ότι εσείς θα κάνετε προκαταγραφή μόνο μία φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, 10:11 το πρωί με Skype. Αυτό. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν κατανοήσαμε τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Και όσο το κατανοήσαμε και προσπαθούσαμε ακόμη και στους δικούς μας ανθρώπους να πούμε, καταλαβαίνετε τι κάνουν. Λένε ότι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να φύγουν σε 2,5 με 3 μήνες, γυναίκες με μικρά παιδιά, τους καθυστερούν. Και όταν καταφέρνανε κάποια στιγμή να το κάνουν, τότε παίρνανε ως ημερομηνία καταγραφής κατά κανόνα 1,5 με 2 μήνες αργότερα. 1,5 με 2 μήνες αργότερα. Ενώ οι υπόλοιποι παίρνανε μέσα σε 1 εβδομάδα, όσοι ήταν για relocation. Και παίρνανε με τα δικαίωμα να πάνε να κάνουν αίτηση ασύλου 3 μήνες παρά μερικές μέρες. Και μετά, ενώ έπρεπε σε 3 μήνες το αργότερο να στείλουν στην άλλη χώρα, το κάνανε σε 3, αλλά μπορούσα να το κάνω και την επόμενη μέρα. Το κάνανε σε 3 μήνες παρά 2 μέρες. Και ενώ από τη Γερμανία ερχόταν και το αργότερο στη Γερμανία ερχόταν η απάντηση συνήθως σε 20 μέρες, το αργότερο που είδα εγώ και τα έχω δει σχεδόν όλα ήταν 39 μέρες, στις δύσκολες περιπτώσεις, οι δικοί μας ανακοινώναν σε 3 μήνες περίπου, ότι ξέρετε, έχετε θετική απάντηση.
και κρατούσαν τον κόσμο μέχρι περίπου 6 μήνες. Οι Ρώμοι διορθώνουν κάτι. Η Γερμανία πέρσι, το 2016, έστειλε απάντηση θετική σε 2.865 περιπτώσεις. Η Ελλάδα επέτρεψε να φύγουν 714 άτομα. Το 300 λοιπόν δεν ισχύει. Το ξέρω, το ξέρω, περίμενε. Ναι. Το λέω όμως για τον υπόλοιπο κόσμο γιατί. Όχι, λέω δεν ήταν 300 το μήνα. Όλο το 2016 η Ελλάδα από 2.865 άτομα επέτρεψε να φύγουν 717 στους 12 μήνες. Στους 12. Λιγότερους ήταν από 70. 50. Δεν υπήρχε από τη Γερμανία τότε κανείς να λέει ότι η Γερμανία δεν δέχεται. Το αντίθετο. Η Γερμανία έλεγε τι κάνετε. Αλλά η Ελλάδα δεν έστελνε. Η Ελλάδα έστελνε για πρώτη φορά το Μάρτιο 350 άτομα σε μία μέρα. Τι έκανε όμως ταυτόχρονα με αυτό το πράγμα. Παρέβαινε όλα αυτά που προβλέπει το Δουβλίνο 3. Δεν τι παρέβαινε. Όταν έρχεται η έγκριση από τη Γερμανία λέει το εξής. Λέει ότι το φτάνω στη Γερμανία γιατί είναι το πολύ σημαντικό. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 4.000 άτομα τα οποία περιμένουν. Πάνω από 4.000. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 6.000, περίπου 6.200 νομίζω, που έχουν την έγκριση από τη Γερμανία κιόλας και έχουν φύγει 1.920 περίπου. Είναι πάνω από 4.000. Τι έκανε λοιπόν η Ελλάδα. Όταν έρχεται η έγκριση από την άλλη χώρα, λέει ότι μπορούν να έρθουν από 7 μέρες και αργότερα, πρέπει να ειδοποιηθούμε 7 μέρες πιο νωρίς, και προβλέπει και λέει, θα πρέπει να έρθει η Ιταλία συγκεκριμένη στο Αμβούργο. Δευτέρα ως Πέμπτη με πτήση μέχρι 2 το μεσημέρι. Την Παρασκευή μέχρι 11. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ειδοποιήστε μας για αυτό το πράγμα. Σάββατο και Κυριακή κανένας. Δεν χρειάζεται η Γερμανία από εκεί και πέρα οποιαδήποτε έγκριση να δώσει. Μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν και όταν φτάνουν εκεί πέρα, αν έχουν ειδοποιηθεί, είναι εντάξει. Η Ελλάδα τι έκανε. Δεν το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Και το Μάρκετ έστειλε 3 αεροπλάνα ταυτόχρονα, ένα στο Μόναχο και 2 στη Λειψία. Η οποία η Λειψία δεν έχει ομοσπονδιακή αστυνομία που έχει αυτά τα πράγματα, σε μία μέρα. Και λέγοντας, σωστά στέλνουμε εμείς. Και η Γερμανία απάντησε, δεν είναι δυνατόν. Γιατί για μας υπάρχει ένα ολόκληρο θέμα τώρα. Εμείς σας είπαμε, αυτός πρέπει να έρθει στο Αμβούργο. Αυτός πρέπει να έρθει στη Φραγκφούρτη, ο άλλος πρέπει να έρθει στο Σαρμπρίκεν, ο άλλος και εσύ να σου στέλνει στη Λειψία, όπου για κανένα δεν είπαμε ότι πρέπει να έρθει. Και εκεί τους είπατε, σταματούν αυτά τα πράγματα. Και από εκεί ξεκίνησε αυτή η ολόκληρη συζήτηση περί 70 που λέει η Γερμανία κτλ. Τι θέλω να πω. Η Ελλάδα παραβίασε και παρουδιάσει μέχρι σήμερα το πρώτο πράγμα που λέει η Συμφωνία του Δουβλίνου. Που λέει όταν γίνεται δεκτή από την άλλη τη μεριά το αίτημα, τότε οι άνθρωποι κατά προτεραιότητα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μόνοι τους το οργανώσουν το ταξίδι τους, να πούνε εγώ θα φύγω την τέτοια μέρα. Να πούνε πότε θα φύγουν βέβαια, πληρώνοντας τα χρήματα μόνοι τους και να φύγουν. Η Ελλάδα το αρνείται συνέχεια. Είναι το πρώτο όμως, το αρνείται. Και εμείς δεν βγήκαμε να πούμε με ποιο δικαίωμα αρνείστε σε αυτό το πράγμα. Με ποιο δικαίωμα. Τους κρατούσε όμως. Θεωρούσα πάντα ότι δεν είχαν καταλάβει περισσότεροι από εμάς και κυρίως δεν καταλάβει και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπήρχαν δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες κάνανε καριέρα λέγοντας ότι δεν ισχύει αυτό το Δουβλίνο. Δεν ισχύει. Μια ξένη και μια ελληνική. Λέγανε συνέχεια στους πρόσφυγες, δεν έχετε αυτό το δικαίωμα. Και όπως σας λέει, το έχει το δικαίωμα, ψέματα. Το Δουβλίνο 3 δεν ισχύει. Αλλά όμως που ισχύει. Και διαπιστώνω αργότερα, διαπίστωσα τις μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι καμιά μας δεν έρχεται να πει. Ρε διάολο, έχουμε ανθρώπους νομικούς, προφανώς ισχύει αυτό. Λέω εγώ τώρα προσωπικά που λέει ψιάκαρος. Δεν το κάνει καμία. Και διαπιστώνουμε ότι τα 717 άτομα που φύγανε πέρσι, φύγανε με δικά τους έξοδα. Και ήταν άτομα τα οποία ήταν, δεν ξέρω αν υπάρχει καμία περίπτωση όχι, αλλά πάντως με δικά τους χρήματα. Και ήταν από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από αυτές που σωπαίνανε. Τι είχαμε δηλαδή στην πραγματικότητα. Είχαμε από τη μία μεριά μια κυβέρνηση να αρνείται τη συμφωνία του Δουβλίνου στο μόνο θετικό πράγμα που έχει. Όλα τα υπόλοιπα τα δέχεται. Ό,τι είναι αρνητική, γιατί είναι αρνητική συνολικά η συμφωνία του Δουβλίνου, σε όλα τη δέχεται. Στο μοναδικό πράγμα που ήταν θετική, έλεγαν εκείνοι ότι δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα.
ιστορίες. Ο ένας έλεγε, μα γιατί να πληρώσουν οι ίδιοι. Και τον πλέγεις, με συγχωρείς. Τον Ιανουάριο, για να πάει κάτι στη Θεσσαλονίκη στο Βερολίνο, κάνει 23 ευρώ το άτομο. Και είχαμε την οικογένεια στο δικό μας το σπίτι, με τα δύο παιδιά της, τη γυναίκα στο εκεί πέρα και τα δύο κοριτσάκια της από εδώ πέρα, τα δύο αγόρια από εκεί στην αυτή με τον άντρα, και τους έλεγες, με 46 ευρώ φεύγουν η οικογένεια από εδώ πέρα. Και εσύ μου λέτε, θα μείνουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Από το 16 με τον Ιανουάριο του 2018. Επειδή πώς θα πληρώσει 46 ευρώ, θα παραπληρώσει. Απίστευτα πράγματα. Και το χάσαμε αυτό. Γιατί δεν κατανοήσαμε ότι η πολιτική, η αποτρεπτική πολιτική του κυρίου Μπουζάλα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να εφαρμοστεί, κατά τη γνώμη του. Τι ισχύει για την Τουρκία και η Ευρώπη, τη συμφωνία. Ισχύουν αυτές οι επιτροπές, οι οποίες θα φέρουν όλο τον κόσμο πίσω. Υπάρχει όμως μία κατηγορία ανθρώπων που περνούν ακόμη και τώρα και τους οποίους αυτές οι επιτροπές δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Που είναι οι άνθρωποι που έχουν ανθρώπους ήδη και όλα συγγενείς τους εκεί πέρα, που όταν έρχονται εδώ πέρα και μετά τις 20 Μαρτίου του 2016 έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση ασύλου και η αίτηση ασύλου να μην εξεταστεί από αυτές τις επιτροπές, αλλά να σταλεί στην άλλη χώρα. Αυτό ήταν η αποτρεπτική πολιτική του κ. Μπουζάλα. Έλεγε δηλαδή, όσοι είχατε δικαίωμα και από πιο μπροστά κιόλας, θα υποφέρετε σε αυτή τη χώρα. Δεν θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα που ισχύει για εσάς. Άρα μην έρχεστε. Και αυτά ήταν τα μηνύματα. Και αντί να κατανοήσουμε εμείς ότι αυτό που κάνουν, όταν λέγαμε είναι άδικη αυτή, είναι απάνθρωπη αυτή η συμφωνία που έγινε, αντί να πούμε δέστε, στην πραγματικότητα δεν θέλουν κανέναν. Όχι μόνο τη συμφωνία, αλλά και πιο πέρα, και τα προηγούμενα ακόμα. Και στην πραγματικότητα και τη σύμβαση της Γενέβης δεν θέλουμε. Γιατί αυτό το πράγμα ισχύει για όλους, εμείς δεν το κατανοήσαμε αυτό. Αν την πρώτη χρονιά μας κοροϊδεύανε με το ότι λέγανε, ξέρετε, τεχνικά προβλήματα θα τα κοιτάξουμε το χάρτη του ευρώ. Και μας κοροϊδεύανε λέγοντας ότι εμείς φροντίσαμε τις 515.000 μερίδες φαγητό να φάνε όλος ο κόσμος. Κοροϊδεύανε τον κόσμο. Τη δεύτερη χρονιά βάλανε τα παιδιά τα προσφυγόπουλα μέσα σε αυτό το οποίο στα κτίρια μετά τις 3 ώρες το απόγευμα και το ονομάζανε ένταξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μακριά από το ελληνόπουλο και μακριά από τα σχολεία. Και μας υποχρεώνανε εμάς, μόνο εμείς ήμασταν εκεί πέρα, σε αυτό που κάναν, που ήταν στην πραγματικότητα μια δυνατότητα στη Χρυσή Αυγή να κάνει ασκήσεις σε ετοιμότητες και να ξαναβγεί πάλι από εκεί που βρισκόταν, γιατί αυτό κάνανε. Και το κάνανε πολύ συνειδητά. Όταν στο Ρόκα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, είχε μπροστά του την τοπική οργάνωση Χρυσής Αυγής. Και έβγαινε μετά να με συζητά για το σχολικό. Το γνώριζε, το λέγαμε από την Ιωάννη Χρυσή Αυγή. Και έβγαινε και δήλωνε, έχω κατανόηση για αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι γονεί που ενδιαφέρονται για τα παιδιά του. Ήταν φανερό ότι είχαμε να κάνουμε με μια συνειδητή επιλογή. Θα ρίξω τα μερικά προσφυγόπουλα εκεί πέρα και οι άλλοι θα κάνουν αυτά τα πράγματα και εγώ θα λέω αγωνίζομαι δίδυ. Και από την άλλη τη μεριά ήμασταν εκείνοι οι οποίοι πράγματι αγωνιστήκαμε και βάλαμε παιδιά και μέσα στα σχολεία και το καταφέραμε εκεί. Πάντα κάτι καταφέρναμε, αλλά και πάντα ήμασταν υποχρεωμένοι απέναντι σε μια προσπάθεια χειραγώγηση να αγωνιζόμαστε και όχι πάντα όμως με επιτυχία. Αυτό που χρειαζόμαστε φέτος, αυτή τη φορά, να πούμε, κοιτάξτε, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να δείξουμε γιατί ο κύριος Μπουζάλας καθυστερεί αυτές τις περιπτώσεις. Πάνω από 4.000. Και κατά πάσα πιθανότητα καμιά 10, 15, 12.000 ακόμα. Πρέπει να το κάνουμε. Τελειώνω, Μάνια. Είχαμε αυτή τη δίκη. Ένα δικαστήριο, διοικητικό δικαστήριο, που είπε πριν από μερικές μέρες, στις 16 Σεπτεμβρίου, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία με στην Ελλάδα και στην Γερμανία, δεν θα έρχονται. Δεν είπε αυτό βέβαια. Είπε ότι πήραμε τις απαντήσεις που πήραμε. Τι έλεγαν οι απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση που έκανε το δικαστήριο προς την υπηρεσία ασύλου. Πέστε μας, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός που συμφωνήσατε με την Ελλάδα. Για άλλη μια φορά η υπηρεσία ασύλου της Γερμανίας είπε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεύτερον, μήπως όμως έχετε κάποια συμφωνία μεταξύ σας που παραβαίνει, παραβιάζει ή παρακλείει τουλάχιστον από αυτό που προβλέπει το Δουβλίνο. Και όταν στέλνει η Γερμανία την απόφασή της εδώ πέρα και λέει ότι μπορεί να έρθει στο τάδε αεροδρόμιο, μήπως όμως
μετά πρέπει να σας στείλουν και θα ξαναπάρουν ακόμη μια φορά την έγκριση. Και σε αυτό η απάντηση είναι πάλι όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό που στείλαμε εμείς ισχύει. Δηλαδή όλοι που έρχονται μέχρι τις 2 η ώρα, Δευτέρα ως Πέμπτη κτλ. Στην πόλη που θέλουν, τότε μπορούν να έρθουν. Γιατί το λέω αυτό. Βεβαίως και κάπου αλλού λένε από τούτο ταυτόχρονα ότι ο λόγος που υπήρχαν καθυστερήσεις και έχουμε και πάνω από 6 μήνες είναι γιατί η Ελλάδα έχει προβλήματα, αντιμετωπίζει μεγάλα οργανωτικά προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι αν καθυστερεί και πάνω από 6 μήνες, εμείς δεν θα κάνουμε χρήση του δικαιωμάτου που μας δίνει το Δουβλίνο να πούμε δεν θα αρχίσετε. Αυτή είναι η απάντηση που έχουμε εκεί μέσα. Που λέει ότι εμείς από την υπηρεσία συνολεύει, έχει έρθει έγκριση. Σας παρακαλούμε να δώσετε το λεσέ-πασέ που χρειάζεται αμέσως και να στείλετε στη Γερμανία πώς την ειδοποίηση. Προσωπικά το έχω πει στην υπηρεσία σύλλου. Είπα, εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία, εμείς δεν πληρώνουμε τα χρήματα. Δώστε μας το λεσέ-πασέ, ειδοποιήστε εκεί πέρα και όταν θα πάμε εκεί πέρα στην Φραγκφούρτη, στη Στουτγκάρδη ή στο Αμβούργο, να μας πει η Γερμανία, όχι, δεν είχατε δικαίωμα να έρθετε. Θα ξαναπληρώσουμε και θα γυρίσουμε πίσω. Ας το κάνουμε λοιπόν. Χρειαζόμαστε αυτό που ονομάζεται πρακτική αλληλεγγύη. Χρειάζεται να δώσουμε στους μεν πρόσφυγες την εμπιστοσύνη και τη βεβαιότητα ότι είμαστε στο πλευρό τους σε κάθε πρόβλημα που έχουν. Στο πρόβλημα των παιδιών στο σχολείο, όπου θέλουν μια αξιοπρεπή εκπαίδευση των παιδιών τους, στο πρόβλημα του όταν επιλέγουν που θα πάνε ότι θα είμαστε κοντά τους και στο πρόβλημα αν θα βρούμε δουλειά εδώ πέρα ή όχι, θα είμαστε πάλι στο πλευρό τους. Παρεμπιπτόντως, η συμφωνία του Δουβλίνου, αυτή που είπε ο κύριος Μουζάς, θα τους βοηθήσουμε να έρχονται και αυτοί που μετά στις 10 Μαρτίου αυτής της χρονιάς πήγαν σε άλλες χώρες, λέει κάτι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο που είπε ναι, μπορεί να τους στέλνετε πάλι πίσω. Είπε σε κάθε περίπτωση όμως η Ελλάδα θα πρέπει να διαβεβαιώνει ότι για κάθε άνθρωπο που θα στέλνετε πίσω από τη Γερμανία η Ελλάδα του έχει έτοιμη κατοικία και δουλειά. Αξιοπρεπή για τα δύο. Δεν θα τα δω πως αυτό το πράγμα που είπε, κάνουμε θα το κάνουμε. Γιατί από μετά από ένα μήνα που παίρνουμε εδώ πέρα άσυλο, δεν έχουμε καμία απολύτως βοήθεια. Στον δρόμο είναι. Και βλέπουμε ξανά πάλι γυναίκες και μικρά παιδιά συνταχανών να είναι στον δρόμο. Γιατί πήραν άσυλο στην Ελλάδα και καμία βοήθεια δεν έχουν. Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε, αλλά πρακτική αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι το σύνθημά μας κοντά σε όλα τα